Δεν. Και το να πλένεις όλη μέρα πιάτα δεν είναι πολύ πρακτικό. Hey καρίνιος μου, τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλά, 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 καλά. Σήμερα θα σας δείξω life hacks για μαμάδες. Έχω βρει, παιδιά, τα top life hacks για μαμάδες στο TikTok. Θα κρατήσω, εντάξει. Μου δίνει και το κινητό για να μην τα ξεχάσω η Βασιλική. Είναι ο προσωπικός μου βοηθός. Θα σας δείξω κάποια πράγματα που αλλάζουν ριζικά τη ζωή σου. Γι' αυτό να πατήσεις subscribe. Έχουμε κάνει ένα ή δύο βιντεάκια από αυτό. Έχουμε κάνει δύο βιντεάκια και αυτό πρέπει να είναι το part 3. Ανεβάζουμε τέτοια βιντεάκια πάρα πολύ συχνά στο κανάλι. Γι' αυτό να ενεργοποιήσεις και το κουδουνάκι να ενημερώνεσαι κάθε πότε ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Και εννοείται στο Instagram κάνουμε αρκετές μαμαδοσυζητήσεις γύρω-γύρω από διάφορα θέματα. Οπότε να με ακολουθήσεις και εκεί πέρα. Ξεκινάμε όμως, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα hacks που έχω να σας δείξω. Πρώτο life hack λοιπόν για μαμάδες είναι όταν τα μωράκια μας εκεί γύρω στους 6 μήνες, κάποια και νωρίτερα, χρόνο, χάζουν δόντια. Τι κάνουμε εκεί πέρα? Χρειαζόμαστε ένα πάρα πολύ γερό και καλό life hack, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να περάσουν αυτή την περίοδο της οδοντοφίας και να το ξεπεράσουν. Σας έχω ένα life hack λοιπόν που βοηθάμε τα μωράκια μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της οδοντοφίας. Έχει να κάνει πολύ απλά με ένα πανί. Έλα από εδώ μαζί μου. Μπορείτε να πάρετε μία οποιαδήποτε πετσετούλα μικρή. Φαρή φυσικά, και το μωράκι σας θα είναι και μάλιστα για μία ευαίσθητη περιοχή τα δόντια. Οπότε θέλουμε. Σίγουρα! Με κοροϊδεύει νομίζω. Οπότε θέλουμε σίγουρα να είναι μια καθαρή αποστηρωμένη πετσετούλα, ειδικά αν το μωράκι μας είναι και σε πιο μικρή ηλικία και δεν έχει εξερευνήσει ακόμη τον κόσμο. Εγώ έχω δικές τις πετσετούλες, τις οποίες τις χρησιμοποιούσα πάρα πολύ και τις χρησιμοποιώ κιόλας κάποιες στο φαγητό. Θα πάρω μια δικιά της, είναι αυτές εδώ. Μπορείτε να βρείτε τέτοια μικρά πετσετάκια και στα IKEA. Είναι 100% μαυακερή, είναι κάπως έτσι. Μάσικα. Είναι 100%. Είναι 100% μαυακερή. Και πάμε στην κουζίνα γιατί εδώ έχει πολύ θόρυβο για να σας το πω. Βρέχουμε την πετσετούλα μας. Με λίγο νερό, δεν θέλουμε να στάζει. Και παίρνουμε μία σακουλίτσα από αυτές εδώ που είναι πολύ μικρές πλαστικές και είναι για την κατάψυξη. Βάζεις μέσα μπισκότα, σνακ, ό,τι θέλεις. Βάζουμε την πετσέτα μας. Τη βρεγμένη, νοπή, όχι να στάζει. Μέσα στο σακουλάκι. Την κατάψυξη μέχρι να παγώσει. Είτε μία ώρα την αφήνεις, είτε δύο ώρες, είτε τρεις ώρες. Εντάξει, να μην γίνει πάγος και κολλήσει το δερματάκι, το χυλάκι του μωρού. Θέλουμε να είναι απλά κρύα, παγωμένη. Έχει παγώσει. Για δοκίμασέ το. Έτσι. Για τα δόντια σου. Κοίμασέ το, θα σε βοηθήσει. Πέρα μου την πιπίλα. Είναι κρύο. Το είδες? Τι ωραίο που είναι. Σε βοηθήσει. Εν τω μεταξύ η Βασιλική βγάζει δόντια τώρα σε αυτή τη φάση. Βγάζει βασικά πάρα πολλά σάλια, οπότε υποθέτω ότι βγάζει και δόντια. Σε βολεύει. Το μυστικό σου αυτό είναι ότι τους αρέσει. Είναι κρύο και έχει νερό, οπότε πίνουν νερό από αυτό, το πιπιλίζουν. Η Βασιλική ακόμη το εξερευνεί. Yeah. Σ' αρέσει. Είναι κρύο. Είναι ένα φυσικό μασητικό αυτό. Εύκολο να το κάνεις, ε. Να το φας, δηλαδή. Νομίζω ότι σ' άρεσε. Επόμενο life hack, μανούλες μου, και είναι σωτήριο, πιστέψτε με. Έχει να κάνει με το γάλα σε σκόνη. Αν αναρωτιέστε γιατί δεν έχουμε μαξιλάρια και δεν τα έχω στο background, είναι αυτός ο λόγος. Νομίζω πιο πολύ με παιδικό σταθμό θα μοιάζει έτσι στο σπίτι μου. Δεν έχω βάλει τις μαξιλαρθήκες, τις έχω για πλύσιμο, οπότε θα πρέπει να υποστούμε γενόμου καναπέ. Λοιπόν, anyway, εγώ θύλωσα αποκλειστικά το μωράκι μου και τα μπουκάλια που πήρα δεν τα χρησιμοποίησα στην ουσία ποτέ. Δύο φορές μόνο ήπια από αυτά. Αν θυλάζεις αποκλειστικά και δεν δίνεις καθόλου μπουκάλι, αυτό το life hack ίσως δεν είναι για σένα. Ίσως θα μπορούσε να σε βοηθήσει βέβαια, αν ξεκινάς στερεές τροφές. Έχεις έτσι κάπως το μπουκάλι και θέλεις, ρε παιδί μου, να πάρεις μια minimal τσάντα έξω μαζί σου στη βόλτα. Θες δηλαδή να κουβαλάς μόνο το μπουκάλι και μωρομάτιλα Pampers. Δεν θες να κουβαλάς σκόνη, γάλα, ταπεράκι, το κουταλάκι. Αλλά τα σε σκόνη έχουμε σε και ένα κυπελάκι, δοσομετρητή. Ή αντίστοιχα ζεστό νερό σε θερμό. Ή όλα αυτά. Πολύ απλά κουβαλάς το μπουκάλι, έτσι ακριβώς όπως είναι. Και τι κάνεις τώρα? Παίρνεις αυτές εδώ πέρα τις σακουλίτσες.
οι οποίες είναι θαυματουργές. Παίρνεις το υποτιθέμενο γάλα, αυτό εδώ πέρα είναι απλά φαρίνη λακτέ. Υποθέστε ότι είναι γάλα, δεν έχω γάλα σε σκόνη. Και αυτό που κάνεις είναι να βάζεις μέσα στη σακούλα ακριβώς την ποσότητα με το δοσομετρητή. Στο σπίτι σου με την ησυχία σου, να κάτσεις να το μετρήσεις, να το υπολογίσεις. Έστω ότι για μας είναι, ξέρω εγώ, 2 κουταλιές της σούπας. Τις βάζω εδώ, αυτή είναι η ποσότητά μας. Συμπληρώνεις το υπόλοιπο μπουκάλι με νερό. Τόσο έστω την ποσότητα νερού που θέλουμε να έχουμε μαζί μας. Και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ λίγο, αλλά έστω ότι τόσο είναι η δοσολογία μας. Βάζουμε μέσα εδώ στο μπουκάλι τη σακουλίτσα. Αυτές οι σακουλίτσες εννοείται να είναι καθαρές, ωραία. Μην τις έχετε σε κανένα ντουλάπ που περπατάνε κατσαρίδες. Προϋποθέτει και αυτό. Το βάζουμε έτσι και κλείνουμε από πάνω. Και κάπως έτσι μπορείς να το βάλεις. Γεια! Yeah. Και κάπως έτσι μπορείς να κουβαλήσεις και το μπουκάλι και το νερό και τη σκονούλα μαζί σε ένα. Πολλές φορές οι backpack αυτές που έχουμε, η τσάντα αλαξιέρα να το πω έτσι, έχουν ειδικό θερμό που κρατάει θερμοκρασία. Οπότε αν το νερό είναι ζεστό και θες, παιδί μου, σε μισή ώρα να πιει το μωρό το γάλα, μπορείς πολύ εύκολα να το κάνεις με αυτό το hack και να έχεις ένα έτοιμο νερό. Τώρα, πού μπορεί να σε βοηθήσει αυτό το life hack? Αν θυλάζεις, το παιδί σου έχει κάνει τη μετάβαση σε στερεές τροφές. Μπορείτε αντίστοιχα, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, να πάρετε την κρεμούλα του σε σκόνη μέσα σε ένα γυάλινο βαζάκι. Ακριβώς έτσι όπως κάνουμε με το μπουκάλι. Βάζουμε το ζεστό νερό μέσα στο βαζάκι μας και τη σκονούλα μας, της κρέμας εδώ πέρα και το κλείνουμε. Μπορούμε επίσης να πάρουμε ένα έξτρα κουταλάκι σε αυτό το τμήμα εδώ. Να βάλουμε το κουταλάκι, να το κλείσουμε από πάνω με ένα λαστιχάκι, να τα έχουμε όλα σε ένα μέρος. Minimal packing life hack, πιστεύω σωτήριο για όλους τους γονείς. Χρησιμοποιείτε κρέμα συγκάματος στο μωρό σας και κάθε φορά που έχεις μακριά νύχια, γιατί τυχαίνει ρε παιδί μου όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε και λίγο μακριά νύχια, να τα περιποιηθούμε, να μπαίνει η κρέμα συγκάματος κάτω από τα νύχια σου και να γίνονται αυτά τα άσπρα σπαστικά νύχια. Με το που κάνεις δηλαδή αυτή την εδώ την κίνηση έτσι, και πας να σκουπίσεις το μωρό, αυτόματα μπαίνει η κρέμα στα νύχια σου, κάπως έτσι. Μόνιμο πρόβλημα και μετά πρέπει να κάθεσαι μία ώρα να τη βγάζεις έτσι και αν βγει όλη και να πλένεις τα χέρια σου μία ώρα και. Stop! Υπάρχει life hack γι' αυτό και είναι το καλύτερο life hack που θα μπορούσες να δεις ποτέ. Προφανέστατο αν το σκεφτείς έτσι, αλλά και είναι πανέξυπνο. Αναφέρομαι κυρίως σε μαμάδες που χρησιμοποιούν κρέμες συγκάματος τύπου βαζάκι. Αυτή τώρα δεν είναι κρέμα συγκάματος, αλλά είναι παρόμοιας φιλοσοφίας. Είναι μία κρέμα χιλιών. Το κρέμ είναι μία τέτοιας μορφής που έρχεται σε βαζάκι. Αυτό που κάνεις για να μην μπαίνει κάτω από τα νύχια σου, η πρώτη επιλογή ρε παιδί μου, είναι να βάζεις το χέρι σου έτσι, σκουπ, από την ανάποδη μεριά. Βέβαια, όταν το απλώσεις, πρέπει να το απλώσεις πάλι έτσι από την ανάποδη μεριά, οπότε δεν βολεύει πάρα πολύ. Αυτό που λέει όμως το TikTok είναι ότι εφόσον αλλάζεις την μπάνα, έχεις σίγουρα δίπλα σου μωρομάντιλα. Παίρνεις λοιπόν ένα μωρομάντιλο. Ναι. Αφού καθαρίσεις το μωρό, παίρνεις το μωρομάντιλο, το τοποθετείς σαν γάντι πάνω στο χέρι σου. Έτσι. Και τώρα μπορείς να βάλεις κανονικά το χέρι σου μέσα στο βαζάκι και να πάρεις την κρέμα. Εγώ ξαναλέω, αυτό δεν είναι σουντοκρέμ, δεν μπορώ να τη βρω με την καμία τη σουντοκρέμ που την έχουμε. Μπορείς αντίστοιχα να το δοκιμάσεις με οποιαδήποτε κρέμα. Παίρνεις λοιπόν μία αλφα ποσότητα κρέμα συγκάματος. Τι θες να δεις κι εσύ? Βλέπει, μαθαίνει. Με τον ίδιο τρόπο έχω βάλει και πολλή ποσότητα. Το κάνεις έτσι και δεν περνάει τίποτα στον ήχο. Μπορείς να πλώσεις πολύ εύκολα την κρέμα με ένα μωρομάντιλο. Το μωρό δεν θα καταλάβει διαφορά, ενώ ότι είτε είναι το χέρι σου είτε ένα μωρομάντιλο. Όμως εσύ θα καταλάβεις διαφορά, γιατί δεν θα έχεις άσπρα νύχια και δεν θα κάθεσαι μία ώρα να καθαρίζεσαι. Με έχει σώσει. Επόμενο life hack και είναι τέλειο. Είναι γι' αυτό εδώ πέρα το μικρό πραγματάκι. Όσοι θυλάζετε, θέλετε να κάνετε αποθήκη στην κατάψυξη, γενικά κάνετε αντλήσεις μητρικού γάλακτος και θέλετε να τα αποθηκεύσετε ή ακόμη και να τα δώσετε στο παιδί σας, αυτόματα το βγάζεις και το δίνεις με μπουκάλι, τότε αυτό το life hack είναι για εσάς. Το πιο δύσκολο κομμάτι όταν έχεις ένα νεογέννητο είναι ο χρόνος. Και ο χρόνος ειδικά είναι πάρα πολύ πολύτιμος, γιατί χρειάζεσαι ύπνο, χρειάζεσαι ξεκούραση και το να πλένεις όλη μέρα πιάτα δεν είναι πολύ πρακτικό. Όταν εγώ λοιπόν έκανα αντλήσεις, γιατί το χρησιμοποιούσα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά όταν θύλαζα, δεν είχαν μπει οι τροφές του πρώτου εξάμηνο, κάτι πολύ σωτήριο είναι αυτό το hack. Κάθε φορά λοιπόν θύλαζα και κάθε φορά που χρησιμοποιούσα το συγκεκριμένο θύλαστρο, θέλω να σου δείξω τι εξαρτήματα έπρεπε να πλένω. Κάθε φορά. Εγώ δεν έδινα με μπουκάλι, αλλά το πιάσε στο νόημα. Βλέπεις λοιπόν πόσα εξαρτήματα, και αυτό είναι πολύ minimal θύλαστρο. Υπάρχουν κάποια τα οποία
έχουν 10 φορές περισσότερα. Αυτό είναι κάτι πολύ απλό. Παρ' όλα αυτά, θέλει πλύσιμο πάρα πολλές φορές μέσα στη μέρα, αν κάνεις αντλήσεις για οποιοδήποτε λόγο και στόχο έχεις. Και εννοείται και το μίνι μπουκαλάκι, έτσι από κάτω. Αυτά χρειάζονται το 90% ειδικά βουρτσάκια για να καθαριστούν καλά. Και πρέπει να καθαρίζονται μέσα στη μέρα, αλλά και να αποστηρώνονται αρκετές φορές. Ήξερες όμως ότι μπορείς να βάλεις το θύλαστρο στο ψυγείο, αφού εννοείται έχεις αφαιρέσει το γάλα και το έχεις βάλει π.χ. στην κατάψυξη. Ακριβώς έτσι όπως είναι. Δηλαδή, κάνεις την άντληση, ό,τι γάλα έχει μείνει εδώ πέρα, εφόσον είναι σε μία ώρα παράδειγμα να ξανακάνεις άντληση, το παίρνεις, το βάζεις στο ψυγείο και το χρησιμοποιείς. Καλά. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι δεν το κάνεις αυτό επί 10 μήνες συνεχόμενα και να μαζέψει μικρόβια. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, από εκεί που το πλύνεις 10-20 φορές την ημέρα, να το πλύνεις 5 φορές την ημέρα, 10 φορές την ημέρα. Να μειώσεις δηλαδή τις φορές που το καθαρίζεις, μπορείς να το βάλεις στο ψυγείο έτσι ώστε να μην χαλάει το γάλα που περισσεύει εδώ πέρα και να μην πάθει τίποτα. Την επόμενη άντληση να το ξαναχρησιμοποιήσεις στην ουσία για να το βάλεις μετά στο ψυγείο, στην κατάψυξη, όπου θέλεις ή να το δώσεις στο μωράκι σου. Η αλήθεια είναι ότι το είχα κάνει αυτό. Ήμουν τόσο εξαντλημένη. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω βασικά αποθήκη για μητρικό γάλα, να το βάζω στις κρέμες και σε αυτά στη βασιλική. Και το είχα βάλει στο ψυγείο και όντως δούλεψε. Δεν είχε γίνει τίποτα. Το γάλα είναι όλα μια χαρά. Απλά πρέπει να καθαριστεί σίγουρα μετά από κάποιες ώρες. Κάτι το οποίο είδα στο TikTok και μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον να το ψάξω και να το αντιληφθώ όταν ήμουν νέα μαμά. Νομίζω αυτό δεν πρέπει να το έχει η Βασιλική. Όταν ήμουν έγκυος, δηλαδή, δεν το έδινα τόσο πολύ σημασία, δεν είχα καταλάβει τη σημασία και μετά στη συνέχεια μου εμφανίστηκε αυτό εδώ πέρα το TikTok που με εξηγούσε μία μαμά το πώς πρέπει και για ποιο λόγο είναι έτσι τα κορμάκια που φοράνε τα μωρά. Είναι ό,τι καλύτερο αυτό το life hack, πραγματικά, και θα σας το δείξω σε αυτό εδώ πέρα το κορμάκι. Και πότε ακριβώς χρειάζονται. Ναι, θα το αγνοήσουμε αυτό λίγο τώρα το clubbing. Θα σταματήσει σε 5 δευτερόλεπτα πιστεύω. Αν δεν χαλάσει δεν καεί το φως. Αυτά εδώ πέρα τα κορμάκια γιατί έχουν φτιαχτεί έτσι. Όταν ένα μωράκι και ειδικά νεογέννητο κάνει ένα blowout, όπως το λένε, δηλαδή έκρηξη από κακά και γεμίζει όλη η πλάτη κακά, σημαντικό είναι το κορμάκι να έχει αυτά εδώ πέρα τα ανοίγματα, τα διπλώματα και τις τσαλάκες. Ευχαριστώ Βασιλική, αλλά ο φωτισμός δεν μου αρέσει. Κατάλαβες, μας ανάβεις το φως και φεύγεις. Τι ξυπνάδες είναι αυτές, ε? Τι λάμπα άναψες. Σιγόγω για τα κορμάκια σου. Anyway, λοιπόν, αυτά τα κορμάκια έχουν κάτι τσαλάκες, ανοίγουν πάρα πολύ και βλέπεις το άνοιγμα πόσο μεγάλο είναι έτσι ώστε να μπορείς να περάσεις από το σώμα του μωρού, όχι από το κεφάλι. Όταν έχουμε μία λερωμένη πλάτη και κάνει ένα blowout το pampers σε όλη την πλάτη, που και σε μεγαλύτερες ηλικίες συμβαίνει αυτό, ειδικά όταν έχουμε την αλλαγή των κιλών στις πάνες, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν το περνάς από την κάτω μεριά. Η εμπειρία μου πάνω σε αυτό το κομμάτι και γενικά ακόμη ψάξιμο, λίγο TikTok, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, είναι ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες από κορμάκια. Για παράδειγμα, έχουμε αυτά εδώ πέρα τα κορμάκια που έχουν το κουμπί. Σε αυτά δεν είναι τόσο πρακτικά και εύκολα για να μπορέσεις να το κατεβάσεις από όλο το σώμα. Οπότε αυτά προτείνονται καλύτερα για μεγαλύτερες ηλικίες. Το παιδί δεν κάνει τόσο εύκολα blowout και τα κακά του είναι λίγο πιο στερεά σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει στα νεογέννητα. Υπάρχουν επίσης και αυτά τα κορμάκια που είναι για μένα τα πιο όμορφα και έχουν από πίσω τα κουμπιά. Έχουν συνήθως 2 ή 3 κουμπιά. Έχει 2. Και πάλι χωράει ίσα ίσα το κεφάλι. Αυτά πάλι πιστεύω ότι είναι καλύτερα για μεγαλύτερες ηλικίες. Γιατί τώρα φαντάζεσαι να είναι το μωρό σκαλοντημένο έξω, βόλτα, να γίνει όλη η πλάτη χάλια και να πρέπει να το βγάλεις κάπως αυτό για να μην λερωθεί το κεφάλι, τα μαλλιά του και όλα αυτά. Χαμός. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι είτε καλοκαιράκι έχουμε, είτε χειμώνα έχουμε, να επιλέγουμε αυτά τα κορμάκια που ανοίγουν έτσι από πάνω. Εννοείται να μας ταιριάζουν, είναι το νούμερο μας, σε σχέδιο και όλα αυτά. Δεν είπα να πάτε να αγοράσετε ό,τι τέτοιο κορμάκι βλέπετε. Αλλά είναι πολύ πρακτικά για αυτό το λόγο, γιατί ανοίγουν πάρα πολύ. Κάπως έτσι λέω, να τα ανοίξετε. Να περάσετε στο μωράκι σας αντίστοιχα από τα χέρια. Πολύ εύκολα, ακόμη και αν έχει κάνει κακάκια. Και αφού λοιπόν είδαμε για τα κορμάκια και τη χρησιμότητά τους, θα μιλήσουμε για κάτι σχετικό πάλι με τα κακάκια των μωρών μας. Αυτό το κορμάκι δεν είναι ένα καλό παράδειγμα που θέλω να σας δείξω. Πολλές φορές, και μου έχει τύχει και εμένα πριν δω αυτό το TikTok και πριν δεις και εσύ το βίντεο, σίγουρα σου έχει τύχει, είναι ότι μένει ολεκές από τα κακάκια πάνω στο κορμάκι και δεν μπορείς με τίποτα να τα βγάλεις. Τι στους 60 θες να τα βάλεις, τι με καθαριστικά θες να τα βάλεις, ειδικά που είναι για μωρά, τα οποία βγάζουν τις βρωμιές, δεν βγαίνουν με τίποτα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Πολύ απλά, σαπούνι
και νερό την ώρα που γίνεται το κακό γεγονός. Την ώρα που κάνει κακάκια και λερώνεται το κορμάκι, απευθείας ξεντίνεις το μωρό ή παίρνεις τέλος πάντων το κορμάκι και το βάζεις με σαπούνι και νερό. Το τρίβεις πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα να φύγουν όλα τα κακά. Μπορείς μετά να το βάλεις να στεγνώσει, να το βάλεις απευθείας στο πλυντήριο. Όχι να το ξαναχρησιμοποιήσεις προφανώς, γιατί θα είναι λογικά μουσκεμα. Και αφού το κάνεις αυτό, βάζεις κανονικά το πλυντήριό του μαζί με τα ρούχα του στους βαθμούς τους φυσιολογικούς, χωρίς τίποτα διαφορετικό, με το απλό υγρό πλυντηρίου που έχεις για το μωρό σου ή τη σκόνη αντίστοιχα. Μου είχε συμβεί, μου είχε αφήσει λεκέ, το έχω βάλει 10 πλυντήρια και ακόμη εκείνο λεκές. Το πρόβλημα είναι, λες και είναι τοξικό τα κακά. Καταστράφηκε πραγματικά το ρούχο. Έπρεπε λοιπόν να το πάρω, να το καθαρίσω πριν μπει στο πλυντήριο. Γενικά να ξέρετε επίσης ότι αν το μωράκι σας χτυπήσει κάπου και έχει αίμα παράδειγμα κάποιο ρούχο, καλό είναι να βάλετε κρύο νερό. Πρόσφατα μου έτυχε και τον έβγαλα έτσι μόνο με κρύο νερό, ούτε σαπώνεται τίποτα. Αυτό βέβαια δεν είναι από το TikTok, είναι από τη μαμά. Ο παλιός ξέρει καλά. Πάμε και στο τελευταίο. Έχει κάνει κακά το μωρό. Κάνει κρύο. Δεν θες να ανοίξεις καμία μπαλκονόπορτα. Περιμένεις να έρθουν καλεσμένοι στο σπίτι σου και όλο το σπίτι μοσχομυρίζει. Πολύ για κακά σας μιλάω σε αυτό το βίντεο τώρα που το συνειδητοποιώ, αλλά αξίζει. Παίρνεις λοιπόν ένα εθέρεο έλαιο της επιλογής σου. Μπορεί να είναι είτε ευκάλυπτος, μπορεί να είναι λεβάντα, μπορεί να είναι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Καλό είναι να είναι από κάποιο βότο, να μην είναι κάτι χημικό. Παίρνουμε ένα τέτοιο εργαλείο. Δεν το έχω φέρει. Ναι, το ξέχασα λοιπόν. Ένα τέτοιο εργαλείο, το οποίο πάνω βάζεις το εθέρεο έλαιο που θέλεις. Από κάτω μπορείς να βάλεις ένα κεράκι. Δεν είναι απαραίτητο κιόλας να βάλεις κεράκι από κάτω. Μπορείς αν θέλεις. Υπάρχουν κάτι μπαλίτσες που είναι έτσι σαν μικρά ξυλάκια και είναι αρωματικές ή και σκέτες. Μπορείς να βάλεις εδώ κάποιες μπαλίτσες και να βάλεις από πάνω το εθέρεο έλαιο, έτσι ώστε να το απορροφήσουν και να μυρίζουν στο δωμάτιο. Σαν να κάνεις κάπως το δικό σου αρωματικό, αλλά με βιολογικά, ρε παιδί μου, να το πω έτσι, προϊόντα, με φυσικά προϊόντα. Ευκάλυπτος για παράδειγμα. Έχει διπλή δράση, χρήσιμη κιόλας για τα μωρά. Μπορείς επίσης, αν σου μυρίζει γενικά το δωμάτιο, αν δεν έχεις κάτι τέτοιο, να πάρεις το εθέρεο έλαιό σου και να το βάλεις πάνω σε κάποιο ύφασμα, σε μια μαξιλαροθήκη. Αχ, θυμάσαι, Αλέξη, αυτό είναι ακόμα από τον εμετό της μικρή. Ήταν νεογέννητο. Πώς να μην θυμάμαι. Δεν θα κλάψω. Δεν ξέρω καν αν μυρίζει για να το φαντάζομαι. Συγκινήθηκα τώρα. Ήταν όταν έκανε τις γουλιές της, το θυμάσαι. Πόσο μικρό ήταν. Συγκινήθηκα τώρα, λοιπόν. Συγκινήθηκα. Λοιπόν, παίρνουμε το εθέρεο έλαιο. Βάζουμε δύο έτσι σταγονίτσες. Μία. Εκεί πάνω μου έπεσε αυτή. Όλα καλά. Ευκάλυπτος επίσης είναι πάρα πολύ καλός για παιδάκια που βήχουν. Δυσκολεύονται τώρα το χειμώνα που έχουν έτσι κάποια θέματα με το αναπνευστικό. Να υπάρχει στο δωμάτιο αυτό το αρωματικό. Παιδιά, μύρισε κιόλας. Oh, μύρισε. Μυρίζει ως εδώ. Πάρα πολύ ήταν. Και αυτό μπορείς να το βάλεις έτσι κάπου στο κρεβάτι. Να φαίνεται σαν να ρε παιδί μου έτσι ένα πανί το οποίο. Ακόμη και να κοιμάται πάνω του. Σαν μαξιλάρι δηλαδή από την κάτω μεριά. Και έτσι θα μυρίζει πάρα πολύ ωραία όλο το δωμάτιο. Αν για παράδειγμα κάνει κακάκια το μωράκι ή έχει έναν κάδο στην αλαξιέρα και αυτά. Μπορείς να το βάλεις αυτό το πανί στην αλαξιέρα πάνω μαζί με το εθέρεο έλαιο και θα μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας φάνηκε χρήσιμο, να σας βοήθησε. Αυτά τα κάποια mom hacks τα οποία τα βρήκα στην εφαρμογή TikTok και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να τα μοιραστώ μαζί σας. Κάποια από αυτά ισχύουν και από την εμπειρία μου κιόλας. Ελπίζω να βοηθήσω και εσάς εκεί έξω. Αν είστε γκιούλες, αν έχετε ήδη μωράκι, να σας βοηθήσουν και να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη. Να κάνετε subscribe, το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!